Πρώτα και πάνω απ' όλα να επισημάνω αυτό το οποίο ήδη έχω πει, ότι δεν υπάρχει ζήτημα κανενός περιορισμού σε ό,τι αφορά την κυριαρχία. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είμαι πάρα πολύ σαφής και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είναι σαφής. Η συζήτηση η οποία διημήφθη στο πλαίσιο της συνέντευξης σε τηλεοπτικό σταθμό ήταν μια συνολική συζήτηση η οποία αφορούσε τη διαπραγμάτευση την οποία θα υπάρχει με την Τουρκία, τις συζητήσεις οι οποίες θα γίνουν με την Τουρκία στο πλαίσιο της αποκατάστασης, της μερικής έστω αρχικής αποκατάστασης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Άρα είναι πάρα πολύ σαφές, όπως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε, ότι η όποια απομείωση, η όποια υποχώρηση, η σχετικότητα δηλαδή των επιχειρημάτων έχει να κάνει μόνο με τις αρχικές θέσεις συζήτησης. Δηλαδή, όταν ξεκινούμε μία συζήτηση, έχουμε ορισμένες θέσεις, επαναλαμβάνω, χωρίς καμία έκπτωση της κυριαρχίας. Από αυτές τις αρχικές θέσεις συζήτησης, είναι αυτονόητο ότι όταν θα προχωρήσει η συζήτηση αυτή, θα υπάρξουν ενδεχομένως κάποιες παραχωρήσεις, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει μία αμοιβαία αποδεκτή λύση, με όριο πάντοτε την βασική γραμμή, που είναι η γραμμή της υποστήριξης των εθνικών συμφερόντων. Ουδέποτε. Ούτε η κυβέρνηση, ούτε η Βουλή θα μπορούσε να συνενέσει σε οποιαδήποτε κατάσταση, πραγματική ή νομική, η οποία θα μπορούσε να υποβαθμίσει την εθνική μας γραμμή και τα εθνικά μας συμφέροντα.